Θέλω να εκφράσω τα βαθύτερα συλληπιτήρια στους συγγενείς της Φόφης Γεννηματά για την εκδημία της γνωστής πολιτικού, την οποία αγαπούσα και είχα μια ιδιαίτερη σχέση μαζί της. Και η σχέση μαζί της είναι διότι όταν υπηρετούσα στην Αρχιεπισκοπή Αθηνών Ιεροκήρυξ, λειτουργούσα πάρα πολύ συχνά στον Ευαγγελισμό, την εκκλησία δηλαδή του Ευαγγελισμού, και εκεί ερχόταν η γιαγιά της. Η γιαγιά της, η οποία λεγόταν Φωτεινή Γεννηματά, και συνδέομαι πολύ μαζί της και την αγαπούσα πολύ και εκείνη. Και μάλιστα ήταν ευλαβέστατη, κάθε Κυριακή εκκλησιαζόταν, προσέφερε το πρόσφορο στον ναό και της μίλησα τότε για το γιο της τον Γεννηματά και μου είπε: «Σας παρακαλώ πάρα πολύ, σεβασμιότατε Πάτερ», ήμουν τότε ιερεύς, «να προσεύχεστε για το γιο μου να ωφελεί στην κοινωνία». Και μετά με αυτήν την αφορμή είχα επικοινωνία και με τη Φόφη Γεννηματά, η οποία είχε το όνομα της γιαγιάς της, Φωτεινή, γι' αυτό λεγόταν Φόφη. Και μάλιστα την άκουσα σε μερικές συνεντεύξεις που μιλούσε για την ευσέβεια και την ευλάβεια της γιαγιάς της, για το ότι ήταν μια καλή γυναίκα και με δύναμη και πίστη. Παρακολουθούσα όλη τη ζωή της, ήταν πραγματικά γενναία αυτή η γυναίκα. Θυμάμαι μια φορά που είχε έρθει εδώ στην Αύπακτο, ήρθε στη Μετρόπολη και με συνάντησε και τα συζητούσαμε. Μάλιστα την πρώτη περίοδο που εκδηλώθηκε η πρώτη φορά η ασθενειά της, την παρακολουθούσα στην Αμερική ο δικός μας εδώ επιστήμονας, ο Βασίλης Ρήγας. Και παρά το ότι είχε αυτό το πρόβλημα, εκείνη εξακολουθούσε να αγωνίζεται για το κόμμα της, γενικότερα για τον τόπο, γιατί κάθε κόμμα πρέπει να εξυπηρετεί τον τόπο και τους ανθρώπους. Εκείνο που θέλω να πω επίσης είναι ότι λόγω αυτής της προσωπικής σχέσης που είχα και με τη γιαγιά της, αλλά και με την ίδια, κάθε φορά Χριστούγεννα, Πάσχα, την ημέρα της εορτής της που ήταν τα φώτα, τα θεοφάνεια, της τηλεφώνουσα ή της έστειλα μήνυμα ανάλογα και εκείνη πάντοτε με ευγένεια μου απαντούσε και εξέφρασε πάντοτε τη συγκίνησή της, γιατί τη θύμισε τον πατέρα της, τη μητέρα της και κυρίως τη γιαγιά της. Εύχομαι ο Θεός να την αναπαύσει εν σκηνές δικαίων. Αυτήν την εσωτερική γλύκα που είχε, ήταν γλυκιά γυναίκα, αυτή να τη μεταδώσει και τη μετέδωσε και στα παιδιά της και στην οικογένειά της, να την θυμούμαστε σαν μια γενναία γυναίκα που αντιμετώπισε με υπομονή, με καρτερία και με πίστη την ασθένειά της και να μας δίνει και μας κουράγιο ότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα τα οποία έχουμε στη ζωή μας. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να δίνει κουράγιο στα παιδιά της, στο σύζυγό της και τους οικείους της.